Αγίου Νικοδήμου αγιορίτου, Αγιορείτου Γυμνάσματα Πνευματικά Μελέτη 34η Συνέχεια Είδε αδελφέ μου ποια πληρωμή δίνει ο διάβολος στους στρατιώτες και δούλους του όλα τα βρωμερά, όλα τα παραφύση, όλα τα κτηνόδη και διαβολικά πάθη Είδε εξεναντίας και ποια πληρωμή δίδει ο Ιησούς Χριστός στους, στους στρατιώτες και δούλους του όλα τα υπερφυσικά, όλα τα ουράνια και όλα τα θεοπρεπή χαρίσματα. Λοιπόν μη γίνεις ανανόητος που να προτιμήσεις εκείνα και να αποφύγεις αυτά, να προκρίνεις το θάνατο περισσότερο από τη ζωή, το σκοτάδι περισσότερο από το φως και τη γη και τη λάσπη περισσότερο από τον ουρανό, διότι αν φτάσεις σε τέτοια αναισθησία και προτιμήσεις εκείνα από αυτά, να ξέρεις ότι όχι μόνο θα παραβείς τους νόμους τους χριστιανικούς και θα λογιστείς ως ένας ασεβής, αλλά ακόμη ούτε θα αισθανθεί ποτέ η ψυχή σου καμιά αληθινή χαρά. ούτε έστι γαρ χέριν, λέγει Κύριος, της ασεβέσιν. Ισαΐου, μη ήτα κεφάλαιο. Ούτε θα βρεις ποτέ στη ζωή σου ειρήνη αληθινή, μέσα στη συνείδησή σου, διότι όποιο εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού, δεν είναι δυνατόν να έχει ειρήνη με τον εαυτό του. Όταν λέγουσι ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιο αυτή εφίσταται όλεθρο. Πρώτη προ Θεσσαλονική του Αποστόλου Παύλου. Αλλά ούτε αδελφέ θα αποκτήσει ποτέ κανένα καλό αληθινό και τίμιο στον εαυτό σου. Για τούτο, κάνε αδελφέ μου σαν φρόνιμος και λογικός που είσαι και σαν ευσεβής και χριστιανός και πρόκρινε τα ουράνια χαρίσματα με τα οποία ανταμείβει στη ζωή αυτή ο Χριστός τους δικούς του δούλους και στρατιώτες και αποφάσισε να περπατά στη στράτα των ζωοποιών και θείων εντολών καθώς απαιτεί το χρέος το χριστιανικό που έχεις και τρέχε στον προκείμενο αγώνα που σε κάλεσε ο Χριστός για να νικήσεις τα πάθη και τον διάβολο και έτσι να λάβει ω εν μέρει αραβόνο τα πνευματικά χαρίσματα που απαριθμίσα μανωτέρω και να μην μυθεί και εσύ τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων. Κι αν για μόνη και μόνη την αγάπη του Ιησού Χριστού δεν κάνεις την εκλογή να τον ακολουθήσεις, πράγμα που είναι ίδιο των τελείων και των ιών του Θεού, τουλάχιστον ακολούθησέ τον για την αγάπη τη δική σου και την ανάπαυσή σου. Και διότι τα χαρίσματα και η μισθή που αυτός υπόσχεται να σου δώσει, εδώ, αν με τα χαρά τον ακολουθείς, που είναι και των μέσων και μισθωτών, όπως λέει το Ευαγγέλιο, τότε λέγε και εσύ προς το Θεό εκείνο το δαβητικό, έκλεινα την καρδία μου του πείσαι τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα Δι και η ελπίδα των πνευματικών αυτών χαρισμάτων ας σε προθυμοποιήσει στο νοητό πόλεμο και ας θερμάνει την καρδιά σου στο να μιμηθείς το παράδειγμα του λουτρωτού σου καθώς προθυμοποιεί και τους κοσμικούς στρατιώτες στον πόλεμο το αισθητό, η ελπίδα που έχουν να λάβουν στεφάνια και αξιώματα εξωτερικά εκείνοι μένουν αφθαρτών στέφανον λάβωσιν, εμείς δε αφθαρτών πρώτη Να ντραπείς που μέχρι τώρα άφησε να σε πλανάει τόσο καιρό ένας φοβερός επίβουλος και εχθρός σου ο διάβολος, ώστε πλήρωσε τους κόπους και τις δουλεύσει που του έκανες με ψεύτικες ειδονές και με αληθινές ταλαιπωρίες, στερώντας σε από όλα τα υπερφυσικά και τα φυσικά καλά και αφήνοντάς μόνο στα παραφύσιν κακά. Και από τώρα κι ύστερα να αποστραφεί όλα τα καλά που είναι δυνατόν να σου δώσουν όλα όμου τα κτίσματα χωρίς το Θεό. Ευχαρίστησε τον Κύριο που σε φώτισε και βάζοντας μεσίτες αυτών του σημερινού Αγίους Πάντες παρακάλεσε τον να κάμψει με τις περαισβείες τους αν ίσως καμιά φορά θέλεις να μακρύνεις από του λόγου σου και να μη σε αφήνει αλλά ιστανικός να σε επιστρέφει στον εαυτό σου με κάποια παιδεία σαν με χαλινάρι. Εν κρυμό γάρ φυσι και χαλινό τα σιαγώνας αυτών άξις τον μη εγκυζόντων προσέ. Ψαλμός ΛΑΜΔΑ ΑΛΦΑ Ήθε λιματικός να σε κάνει να τον ακολουθείς με την ευωδία και μετάδοση των πνευματικών αυτού μύρων και χαρισμάτων. Μύρον και ενωθέν ονομά σου, για τούτο νεανίδες ηγάπη σάνσε. Ήλκη σάνσε ο πίσω σου. Ισοσμήν σου δραμούμε. Ας μας μάτων πρώτο κεφάλαιο. Συλλογήσου λοιπόν, αδελφέ μου, την πληρωμή που σου υπόσχονται να δώσουν στο μέλλοντα αιώνα οι δύο αρχιστράτηγοι. Μια πληρωμή δίνεται από τους στρατιώτες στον καιρό που γίνεται πόλεμος και άλλη πληρωμή μεγαλύτερη δίνεται σε όλους ύστερα από τη νίκη. Όθεν και ο σφόρος φυλάτοντας αυτή την τάξη, αφού δώσει στην παρούσα ζωή τόσο κακή πληρωμή στους ακολούθους του, καθώς τα πούμε στο δεύτερο συλλογισμό, στη μέλουσα ζωή άλλο δεν τους δίνει παρά φλόγες της κολάσεως και απώλεια παντοτινή. Και τούτο θέλοντας να φανερώσει ο Κύριος έλεγε περί του διαβόλου «Ο κλέπτης ουκ έρχεται, ημί ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Ιωάννης, δέκατο κεφάλαιο. Αυτός λοιπόν ο καταχθόνιος κλέφτης, πρώτον γυρεύει σε αυτή τη ζωή να κλέψει την ειρήνη της καρδιάς σου, ή να κλέψει, έπειτα γυρεύει να θανατώσει την ψυχή σου με τη θανάσιμη αμαρτία, ή να θύσει. Και στην άλλη ζωή γυρεύει να δώσει παντοτινή απώλεια και στην ψυχή και στο σώμα με το αιώνιο πυρ, με το βρυγμό των οδόντων, με το σκότο στο εξώτερο και το απτελεύτητο σκόλικα και ομόλα τα λοιπά είδη τη κολάσεω. Και είναι απολέσει, λέει, ζημιώνοντα και σένα από εκείνο το άπειρο καλό τη δόξης, που ζημιώθηκε και αυτό ο ίδιο ο διάβολο για την υπερηφάνειά του, και φορτώνοντάς σε με άπειρο βάρος αιωνίου καταδίκης, την οποία δοκιμάζει πάντοτε και αυτός φλογιζόμενος. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, αδερφέ, όχι για να σου δώσει μια ζωή χάριτος μόνο. Εγώ ήρθα η ζωήν έχουσιν. Αλλά για να σου δώσει ακόμα άλλη μια ζωή δόξα αιωνίου, απίρως πλουσιότερη από αγαθά στον ουρανό. Και όταν τελειώσει ο πόλεμος κατά των δικών του και δικό σου εχθρών, υπόσχεται να σου δώσει αιωνίως μια ευδαιμονία τόσο ένδοξη και τόσο μεγάλη, που για να σου την αγοράσει ο άναρχος πατήρ, έδωσε το μονογενή του Υιό. Ο Υιός έδωσε τον εαυτό του και το Πνεύμα το Άγιο συνήργησε σε αυτή τη δόση με μια αγάπη άπειρη και τούτο θέλησε να φανερώσει ο Κύριος με τη λέξη «περισσόν» που λέει «εγώ ήλθα, είναι ζωήν έχουσι και περισσόν έχουσι». «Τι είναι αυτό το περισσόν» λέει ο Μέγας Θεσσαλονίκης Γρηγόριος. «Το μη είναι μόνο του ζήν, αλλά και εις αδερφούς αυτό τελέστε και συγκληρονόμους». «Τούτο δε το περισσόν, ο διδόμενος εστί μισθός. Αν ίσω λοιπόν και εσύ πολεμήσει με εμπιστοσύνη, ο μισθό σου θα είναι ένδοξος και αιώνιο. Εκείνη η ζωή. Η ζωή τη οποία λίγε στιγμέ μπορούν να γλυκάνουν όλε τι κολάσει των κολλασμένων. Ζωή που είναι συντροφευμένη από κάθε καλό και ζωή που έχει να κάνει στο να ζει αιωνίω. Μαζί με το Θεό. Περισσότερο με το Θεό παρά με τον εαυτό σου βυθίζουσα σε μέσα σε ένα πέλαγο στριφών που δεν έχουν τέλος ποτέ μα ποτέ. Αυτή την αιώνια ζωή αξιώθηκαν να λάβουν με τα θάνατο οι Άγιοι Πάντες. Και τώρα κατοικούν όπου είναι η χαρά η ανεκλάλητη, ο ήχος των εορταζόντων, ο χήμαρος της τρυφής, ο χορός των αγγέλων, ενθα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, καθώς λέει ο Ισαΐας στον Ιαλφα κεφάλαιο, όπου υπάρχουν τα ετοιμασμένα αγαθά για αυτούς που αγαπούν το Θεό, τα οποία ο φθαλμός δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε κασβία ανθρώπου ου κανέβη, όπως λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, και όπου τελειότερη και καθαρότερη έλαμψη της Αγίας και Μακαρίας Τριάδος, την οποία βασιλείαν των ουρανών, τίθεται ο θεολόγος Γρηγόριος λέγοντας θεών ορώντες αμέσως πρόσωπον προς πρόσωπον και ορώμενοι. Κι όντως έκαναν σαν καλοί και φρόνιμοι πραγματευτάδες, διότι άλλαξαν με τα μικρά τα μεγάλα. Και κοπίασαν μεν σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε, αλλά ζούνε τώρα τελεύτητα κατά το Δαβίδ, και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος έδωκαν αίματα και ουρανούς αγόρασαν. Έσπηραν με δάκρυα και θλίψεις και τώρα θερίζουν αγκαλόμενοι. Ισπήροντες εν δάκρυση εν θεριούσι. Ψαλμός Ροκάπα Έψιλον. Έχισαν δηλαδή οι Άγιοι ιδρώτες προσωρινούς και τώρα έχουν τρυφές και αναπαύσεις στον αιώνα του αιώνος εκεί αναπαύσονται εν τρυφή αγαθή, λέει ο Τζεκίλ. Κι έτσι συναχθέντες όλοι στους ουρανούς, στις αιώνιες μονές των ουρανών, έδειξαν έμπρακτα το έργο και το σκοπό για τον οποίο έγινε ο άνθρωπος. Το σκοπό για τον οποίο έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού. Και περπάτησε 33 χρόνια στη γη και έπαθε, σταυρώθηκε και πέθανε πράγμα που ήταν για να συνάξει σε ένα. Τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, όπως λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης. Και τώρα εσύ αγαπητέ ακροατή μου, είναι δυνατόν πλέον να στέκεις αμελής στο να διαλέξεις το μέρος του Ιησού ή στο να αφιερώσεις εκεί όλο σου το Άγιο θέλημα. τάχα είχαμε και στο χάζεσαι ότι μπορείς να δουλεύεις και σε ένα αρχιστράτηγο και στον άλλον, δηλαδή και το Θεό και το διάβολο. Αλλά τούτο δεν είναι δυνατόν, καθώς μας βεβαιώνει ο Κύριος, ουδείς δύνατε δυσί κυρίες δουλεύειν, μα Θεός εκ το κεφάλαιο. Τάχα μήπω αδερφέ, γυρεύεις να συμφωνήσεις τον ένα με τον άλλον, αλλά ούτε τούτο είναι δυνατόν, διότι ο ένας συνάγει και ο άλλος σκορπίζει καθώς λέγει ο Κύριος «Ο μη όν μετεμού κατεμού εστί, ο δε μη συνάγων μετεμού σκορπίζει». Μα Θεός για τα β' κεφάλαιο. Μήπως θέλεις να κράξεις τις αισθήσει σου, να τις συμβουλευτείς. Α, μα ποια συμβολή μπορεί να σου δώσει ένας εχθρό σου, καθώς είναι οι αισθήσει όπου είναι παρομοίως αμαθή και πονηρός ένας εχθρός τέτοιο. Το λοιπόν δες ότι άλλη ελπίδα σωτηρίας δεν έμεινε σε σένα παρά να ακολουθήσει τις εμπνεύσει του Θεού και τα προσκαλέσματά Του, αυτά που σου κάνει για να κληρονομήσεις με το θάνατο τα αιώνια εκείνα αγαθά, που κληρονόμησαν όλοι, πάντες οι Άγιοι. Για να μην χωριστείς αιώνια με το άκρον αγαθόν που είναι ο Θεός. Δες ότι ο μεν καιρό τη ζωή σου είναι λίγο, όπω λέει και ο Σολομών, ο λίγο εστί και λυπηρό ο βίο ημών, Σοφία Β. Η δε τη δεν τελειώνει ποτέ. Και ότι δεν έχει να περάσει πολύ καιρό που θα ευρεθεί στην αιωνιότητα. Και τότε πόσο έχει να μετανοήσει, τα λέπορε, αν δεν ακολούθησε τα παραδείγματα του Ιησού και τα παραδείγματα των Αγίων πάντων, όλων των Αγίων, και ότι δεν έζησε μια ζωή άξια του χριστιανικού ονόματος. Διότι πρέπει να ξέρεις ότι αν ίσως και πεθάνεις αμετανόητος και αδιόρθωτος, εξάπαντος έχεις να καταράσει χίλιες φορές αυτή την παράνομη αποστροφή που έκανες στη χάρη που σου πρόσφερε ένας Θεός και σε προσκάλεσε. Όταν αυτός ο ίδιος για την α, τέτοια τη δική σου αποστροφή σου λέει στο πρόσωπο «Δεν σε γνωρίζω, ουκ είδα ημάς», θα πει στη Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος. Γι' αυτό να επιμεληθείς αδερφέ και να διορθώσεις τον εαυτό σου τώρα που έχεις τον καιρό και να επιστρέψεις στο Θεό για να μην έρθεις σε αυτό το μεγάλο κίνδυνο. Να ντραπείς τώρα διότι ως τώρα στάθηκε σαν ένας άγνωστος και κακός πραγματευτής και προτίμησες καλύτερα τα προσωρινά αυτά και ψεύτικα του κόσμου καλά, από τα αιώνια εκείνα και αληθινά αγαθά, με τα οποία υπόσχεται ο Θεός να σε ανταμείψει, αν το δουλέψεις, αν δουλέψεις αυτόν, μόλις σου την καρδιά. Αποφάσισε να νικήσεις καθώς πρέπει τα πάθη σου και έτσι να ακολουθήσεις τις εντολές του Κυρίου να ακολουθήσει τον Κύριο που σε προσκαλεί για να σε κάνει αιωνίως μακάριο. Παρακάλεσε το Θεό να σε δυναμώσει, να φυλάξει ω τέλο την υπόσχεση που έκανε σε Αυτόν, να ακολουθήσει όλα το Πανάγιο του θέλημα και να πολεμάς τους δικούς Του και τους δικούς Σου εχθρούς. Βάλε μεσίτες το Θεό και, τους... και όλους τους Αγίους επειδή είναι φιλάδελφοι και θέλουν να βάζουν πρεσβείες στο Θεό για σένα, ναι. Καθώς διαπέρασαν αυτοί, ακαταπώνητοι την πολυτάραχη θάλασσα αυτού του βίου και έφτασαν στο λιμάνι της αιωνίας εκείνης ζωής, έτσι παρακαλούν το Θεό πάντοτε να την περάσουμε κι εμείς ακλειδόνιστοι και να φτάσουμε σε εκείνο το γαλήνιο λιμάνι για να συγχαίρουμε με αυτούς. Αυτοί μας αγαπούν υπερβολικά και καθώς πολέμησαν αυτοί και νίκησαν και τώρα ονομάζονται θριαμβεύουσα εν ουρανής εκκλησία έτσι επιθυμούν να πολεμήσουμε και εμείς και να νικήσουμε η επίγης καλουμένη στρατευωμένη εκκλησία. Γι' αυτό μολονότι και σωματικώς χωριστήκανε από εμά. πνευματικώς όμως φροντίζουν και προνοούν πάντοτε για μας. Οι ιεράρχες, οι αρχιερείς, φροντίζουν για τα πίμνια και τις εκκλησίες τους, καθώς αυτόν δηλώνεται από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, που λέει ο κορυφαίος μαθητής. «Σπουδάζω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον, μετά την εμήν έξοδον, την τούτον μνήμην ποιήστε, δεύτερα Πέτρου». Οι γονείς φροντίζουν για τα τέκνα τους, καλώς λέει ο θείος Αμβρόσιος, ο Μέγας Θεοδόσιος επίσης φροντίζει στους ουρανούς τον Ονόριο και τον Αρκάδιο του Υιούς Του. Οι ομογενείς προνοούν για τους ομογενείς τους, καθώς και ο προφήτης Ηλίας, μόλο που έχει αναλυφθεί πρώτερον του βασιλέως Ιωσαφάτ, έστειλε ίσως διαγγέλου, ύστερα γράμματα φοβεριστικά στο βασιλέα Ιωράμ, τον ιό του, όπως η έγραπτε. Και ήλθε ένα αυτό εγγραπτή παρά του προφήτη λέγον, τα δε λέγει Κύριος, θα το βρούμε στα β παραλυπόμενα, κάπου α κεφάλαιο. Και καθώς φαίνεται στους Μακαβαίους ότι ο προφήτης Ιερεμίας και ο Ωνίας, οι προαποθανόντες, προσήφχονται για το γένος του Ισραήλ, όπου έπεσε σε πολλές συμφορές, β Μακαβαίους γ ε. Και για να το πούμε απλά, πάντοτε οι Άγιοι παντοτινά φροντίζουν όλους τους Ορθοδόξους, και ημέρα και νύχτα παρακαλούν τον Άγιο Θεό για τη σωτηρία του, καθώ λέει ο Θεολόγο στην ιερή Αποκάλυψη. Και οι 24 περεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρε και φιάλε χρυσέ, γεμάτε θυμιάματα, οι οποίε είναι οι προσευχέ των Αγίων. Και από εδώ περνάει ο Άγιος σε ένα άλλο τμήμα των μελετών και γυμνασμάτων που λέει «Έτερες σύντομοι μελέτες, φυλακτήριον της ψυχής καλούμενε, διαμοιρασμένε εις πάσαν ημέρα του μηνό. Και λέει «Ημέρα πρώτη, περί της αξίας της σωτηρίας». Η σωτηρία μου είναι μια πραγματεία όλη δική μου. Αν εγώ δεν έχω έγνοια για αυτήν, ποιος άλλος νοιάζεται για μένα. Η πραγματια είναι δική μου, όλη τη ψυχή μου και όλου του σώματό μου. Αν εγώ δεν την βεβαιώσω, ποιο την βεβαιώνει για μένα. Είναι πραγματια για όλους του αιώνε. Αν εγώ δεν την ενεργήσω, ποιο την ενεργεί για μένα. Τι να κάνω λοιπόν. Γιατί δεν προσέχω ολόκληρη, ολόκληρο το νου μου στη σωτηρία αυτής της ψυχής μου, άλλο δεν έχω καλύτερο από αυτή την ψυχή Άλλο δεν έχω αξιότερο από αυτή την αθάνατη ψυχή και λοιπόν αν τη χάσω μια φορά έχασα αιωνίως κάθε αγαθό. Αδελφέ, πρόσφερε στην Αγία Τριάδα διαμέσου της Παρθένου και του Αγγέλου που σε φυλάει και του συνώνυμού σου ή άλλου Αγίου τον οποίον έχεις προστάτη κάθε επιχείρησή σου για να γίνεται αυτή εις δόξα Θεού και σωτηρίας της ψυχής. η μέρα Δευτέρα, περί της αβεβαίου ώρας του θανάτου. Εδώ θε απόφαση. Χρειάζεται να πεθάνω, αλλά δεν ξέρω τον καιρό, δεν ξέρω το πότε. Μπορεί να πεθάνω και αυτή την ημέρα ή τούτη την ώρα. Αλλά δεν ξέρω τον τόπο. Μπορώ να πεθάνω εκεί ή εδώ, όπου κοιμάμαι ή εκεί που περπατάω ή εκεί που στέκομαι ή σε άλλων τόπο όπου διατρίβω. Αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Μπορεί και να πεθάνω αδιόρθως σε αυτήν εκείνη την αμαρτία και αμαρτάνω με τόση χαρά και αφοβία και μεταπίπτω με τόση ευκολία και δεν αποφεύγω κάθε αιτία αμαρτίας. Ποια πίστη είναι η δική μου πάρε απόφαση να μην χάσεις τον καιρό, διότι ο καιρός είναι ένα μέγα μέσο για να ζήσεις ενάρετα, να έχεις διορισμένες τις πράξεις της ημέρας. Εκείνη η ώρα την οποία χάνεις μπορεί να είναι η ύστερη ώρα της ζωής σου και εκείνη η ώρα την οποία επιχειρίζεσαι καλά μπορεί να σου προξενήσει την αιώνια σωτηρία της ψυχής σου. Η μέρα τρίτη, περί της του θανάτου εάν δεν πεθάνω από έναν ευθύντιο θάνατο, ίσως θα έχω καιρό με την ειδοποίηση αυτή να διορθώσω, δηλαδή να διορθωθώ και να έχω καιρό να εξομολογηθώ, να διορθώσω τα πράγματα της ψυχής μου. Αλλά με βία τότε μπορώ να μιλήσω από το βάρος της αρρώστιας. Ίσως να έχω νου για να εξετάσω, αλλά το δεν μπορώ να είμαι στον εαυτό μου από το φόβο το μεγάλο. Ίσως να έχω καρδιά για να κάνω καλή μετάνοια, αλλά τότε ίσως έχω τη συνείδησή μου μπερδεμένη με τόσες αμαρτίες. Ω Θεέ μου, τι να κάνω. Έχε πάντοτε ευπρεπισμένη την ψυχή σου και βγάλε κάθε αιτία ελέγχου συνειδήσεως έχει ένα καλό πνευματικό και μη χάνει τούτο τον καιρό που σου δίνει ο Θεός για να διορθωθείς μια φορά αληθινά. Η μέρα Τετάρτη, περιετοιμασία στο θάνατο. Τι πρέπει να κάνω για να πεθάνω καλά? Εκείνα τα καλά που εκείνη την ώρα θέλω να έχω κατορθωμένα. Δεύτερον, εκείνα δεν μπορώ ίσως να κάνω εκείνη την ώρα Τρίτον, εκείνα που έπρεπε να κάνω αναγκαία σε εκείνη την ώρα, μετάνοια αληθινή των αμαρτιών μου, πράξεις εσωτερικής συντριβής, φυγή γενναία των αιτίων κάθε αμαρτίας. Ανάμεσα στις πράξεις αυτής της ημέρας, στο χάσου τον θάνατο, μετανώνοντας για τις αμαρτίες σου, αποφασίζοντας να δουλέψεις στο Θεό κατά την τάξη σου. Ημέρα πέμπτη. Περί της καταστάσεως του αποθνίσκοντος. Πρώτον, οι περασμένες αμαρτίες τον θλίβουν, διότι σε αυτές δεν μετανόησε καθώς πρέπει. Δεύτερον, η παρούσα κατάσταση τον πικραίνει, διότι βλέπει τόσους κινδύνους και δεν έχει πώς να τους διαφύγει. Τρίτον, τον φοβίζει η μέλουσα ζωή διότι έχοντας μπροστά του την αιωνιότητα δεν ξέρει σε ποια από τις δύο θα πάει. Στην απόλαυση, τον παράδεισο ή στην κόλαση. Εδώ τρέμουν οι δίκαιοι. Τι θα κάνω εγώ ο τρισάλθριος αμαρτωλός. Λοιπόν, εξομολογήσου την ίδια ημέρα. Αν είσαι βέβαιος ή αν αμφιβάλλεις πως έχεις ανεξομολόγητη κάποια αμαρτία θανάσιμη, και δεν την έχεις πει. Αν σου φαίνεται πως είσαι στη χάρη του Θεού, ευχαρίστησέ Τον και παρακάλεσέ Τον να σε διαφυλάσει ως το τέλος. Ημέρα έκτη Περί της ύστερης ώρας της ζωής Πρώτον Σε εκείνη την ώρα θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα και από τις τρυφές του σώματος δεύτερον σε εκείνη την ώρα θα λάβουν τέλος οι τιμές, τα πλούτη και οι φίλοι. Τρίτον, μπορώ σε εκείνη τη στιγμή να κολλαστώ. Αν αυτή είναι η ύστερη, τι θέλει είναι για μένα. Ω στιγμή από την οποία κρέμεται η αιώνια ζωή, διόρισε κάθε μέρα να εξετάζεις τη συνείδησή σου τουλάχιστον κατά την εσπέρα και να έχεις ευλάβεια στον άγγελο το φύλακά σου. Ημέρα εβδόμη, περί της Δευτέρας Παρουσίας. Πρώτον, αν στην ώρα του θανάτου μου θέλει γίνει κριτήριο για λόγου μου, στο οποίο μου φαίνεται πως βλέπω επάνω από την κλίνη μου τον εαυτό του μου, να κρίνεται. Δεύτερον, στην αριστερή πλευρά βλέπω το διάβολο που γελά και ανοίγει μπροστά μου ένα μεγάλο βιβλίο για να αναγνώσω σε εκείνο ξεγραμμένα, ξεκαθαριστά όλα τα αμαρτήματα της ζωής μου. Τρίτον, στη δεξιά μεριά βλέπω τον άγγελο φύλακά μου ο οποίος στέκει αναγνώζοντας σε ένα μικρό βιβλίο εκείνο το λίγο καλό που έκανα και με λυπηρό βλέμμα μου παρουσιάζει αυτό μπροστά στα μάτια μου. Ω, ποια παρουσία, ποια θεωρία, ο ποιος φόβος. Παρακάλεσε τον Κύριο να σε φυλάει, για να μην τον παροργήσεις πλέον και να λάβεις καλό θάνατο. Ημέρα 80 περί της ψυχή ψυχής μετά το θάνατο. Πρώτον, αν είναι ψυχή αυτή η ψυχή για τη μακαριότητα, εάν είναι γεμάτη από αρετές, αμέσως θα τη συντροφεύσουν με μεγάλη χαρά οι άγγελοι. Και τι λόγης χαρά θα είναι εκείνη. Δεύτερον, αν η ψυχή αυτή είναι για κόλαση, καθώς είναι γυμνή από κάθε αρετή, θέλει τραβηχθεί ευθύ από τους δαίμονες. Αλλά από ποιους έχω να τραβηχτώ εγώ και σε ποιο τόπο έχω να σταθώ. Τρίτον, αν η ψυχή καταδικαστεί στον Άδη, αλίμονο. Ποιος να παραστήσει τη δυνότητα της φυλακής εκείνης, στην οποία έχει να μείνει ως τη Δευτέρα Παρουσία για να λάβει την τελεία κόλαση. Σε αυτήν την εσπέρα, μετά την εξέταση της συνειδήσεώς σου, στο χάσο την περασμένη σου ζωή και συμπέρανε ποια στάση σου πρέπει και πριν να πας στην κλίνη σου, στο κρεβάτι σου, παρακάλεσε τον Κύριο να σε λυτρώσει από την αιώνια κόλαση. Η μέρα ενάτη, περί της καταστάσεως των σωμάτων μετά το θάνατο. Στο χάσου πώς θα γίνει μετά το θάνατό σου το λείψανό σου. Κίτρινο, άμορφο, βρωμερό και άσχημο. Δεν βλέπει, δεν μιλάει, δεν ακούει, χωρίς κίνηση, χωρίς αίσθηση, χωρίς καμιά ενέργεια. Δεύτερον, που το φέρνουν στην εκκλησία συντροφιασμένο από ιερείς, οι οποίοι μετά από λίγε το αφήνουν για να ενταφιαστεί στο κοινοτάφιο και να βαλθεί μέσα στο χώμα για να σαπίσει και να καταφαγωθεί από τους κόλικες. Και τέτοιο βρωμερό σώμα το κολακεύω εγώ με τόσες τριφές τώρα. Τρίτο. Μετά την ταφή, τι θα ακολουθήσει θα εξαλειφθεί από τις ενθυμίσεις και τις φαντασίες των ανθρώπων και θα λησμονηθεί τόσο σαν να μην εστάθηκε παντελώ στον κόσμο. Ενθυμίσου πώς τελειώνει όλη η ματαιότητα του κόσμου και εκείνο το σώμα το τόσο χαϊδεμένο για το οποίο τόσα ξοδέψαμε θα σαπίσει ολόκληρο. Λοιπόν, μίσησε τώρα τις σωματικές αναπαύσεις κι άφησε τις ματαιότητες. Ημέρα δεκάτη. Περί ζωής Πρώτον. Έως εγώ ζω και κάνω καλά ή κακά, γράφω αυτά σαν σε ένα βιβλίο, το οποίο θα αναγνωστεί μια ημέρα. Δηλαδή, έχουν να αναγνωστούν τότε τα κακά όπου δεν έπρεπε να κάνω και έκανα. Δεύτερον, θα αναγνωστούν τα καλά, όπου μπορούσα να κάνω και δεν τα έκανα. Τρίτον, σε όλο το ύστερο έχει να μου δοθεί η τελευταία απόφαση. Και πια θα είναι αυτή, όποια ετοιμάζω τώρα με τις πράξεις μου. Δώσε λοιπόν μια ματιά στην περασμένη σου ζωή και στο χάσου της αμαρτίας σου και πόσα καλά δεν έκανες για πολιτικές ή άλλες αιτίες και μίσησε κάθε κακό που έκανες και αποφάσισε να ζήσεις από τώρα και στο εξής μια ζωή ενάρετη. Ημέρα ενδέκατη. Περιμετανίας πρώτον. Εάν αμάρτησα, έχω χρέος να μετανοήσω. Δεν είναι έτσι. Αλλά πότε έχω να μετανοήσω. Ύστερα από το θάνατο. Τούτο είναι αδύνατο. Διότι δεν υπάρχει πλέον καιρός. Δεύτερον. Στον καιρό του θανάτου άραγε. Είναι δυσκολότατο. Διότι τότε έχω λίγο καιρό και είμαι βαριμένος από την ασθένεια. «Αλλος καιρός δεν υπάρχει στην εξουσία μου παρά μόνο το παρόν». «Λοιπόν πρέπει να μετανοήσω τώρα ευθύς, διότι μετά τα ταύτα ενδέχεται να μη μετανοήσω». «Προσπάθησε κάθε εσπέρα να μετανοείς και να ζητάς συγχώρηση από το Θεό για όσα κακά έργα έκανες». «Για όσα λόγια κακά ελάλησες» για όσους κακούς συλλογισμούς συλλογίστηκε και σπούδασε να τα εξομολογηθείς όλα στο πνευματικό σου για να κάνεις τον κανόνα τους. Ημέρα 12 δωδεκάτη περί της τελευταίας κρίσεως Πρώτον Όλα τα σημεία που έχουν να γίνουν στη μέλουσα κρίση καθώς τα σημειώνουν οι θείες γραφές θα είναι αυτά. Ήλιος σκοτεινιασμένος. Η σελήνη αιματώδης ως από μαύρο αίμα. Οι αστέρες πίπτοντες. Η θάλασσα ηχούσα. Η γη ανοίγουσα βαθύτατες φάραγγες. Οι σεισμοί φοβεροί πόλεμοι φρικτή και άλλα πολλά. Δεύτερον, η κρίση πρόκειται να έρθει εφνιδίως, όταν κανείς δεν το λογαριάζει. Όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, όταν δεν είναι καιρός να μετανοήσουν και να διορθωθούν. Τρίτον, με φόβο μέγα θα βρέξει από τον ουρανό ένα πυρ, που θα ρουφήξει στις φλόγες του τους ανθρώπους και τα ζώα και τα φυτά και τις χώρες και τις ακροπόλεις και όλο τον κόσμο. Ο ποιος εμπρισμός. Αν μέλουν να έχουν τόσο φόβο τα αισθητά κτίσματα, πόσο άραγε θέλουν να έχουν η αμαρτωλοί, Τρεις πράξεις πρέπει να κάνεις σε αυτή τη μελέτη. Πρώτον, φόβο της Θείας Δικαιοσύνης. Δεύτερον, συντριβή και μετάνοια για τις αμαρτίες σου. Τρίτον, δέηση ταπεινή για τη Θεία Βσπλαχνία. Ημέρα Υμέρα 13η, περί της Αναστάσεως των Νεκρών. Πρώτον, στη φοβερή φωνή των Αγγελικών Σαλπίγκων, Θέλει αναστηθεί τούτο το κορμί από εκείνον τον ίδιο τόπο όπου κοίταται τεθαμένο. Δεύτερον, θέλει κραχτεί η ψυχή μου από όθεν ευρίσκεται, για να ενωθεί δεύτερον, κατά δεύτερο δηλαδή, με το κορμί μου. Τρίτον, θέλει είναι αθάνατο το κορμί μου, ομού με την ψυχή μου αλλά ποια αθανασία μέλουν να έχουν ή άθλια για τις αμαρτίες που έπραξα ή μακάρια για τη μετάνια που έδειξα και για τις αρετές που έκαμα. Μεταχειρίσου κάποια νηστεία και εγκράτεια ή άλλη καμιά σκληραγωγία και αν δίνασε δώσε και ελεημοσύνη για να σου χαρίσει ο Θεός έναν αληθινό εσωτερικό πόνο μετανοίας και κατανήξεως για τις αμαρτίες σου. Ημέρα δεκάτη τετάρτη Περί της ελεύσεως του Χριστού Πρώτον, θέλει έλθει ο Ιησούς Χριστός, θριαμβευτής με το Σταυρό Του, συντροφευμένος από μυριάδες αγγέλων, έχον κοντά Του την υπεραγίαν μητέρα Του περικυκλωμένος από τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, φοβερός, ένδοξος, καθήμενος επάνω των νεφελών. Και ως πλάστης θέλει μου ζητήσει λογαριασμό για τις χάριτες και τα μέσα, τα οποία μου έδωκε για να σωθώ, και εγώ αχάριστος τα μεταχειρίστηκα κακός. Δεύτερον, ως δε πατήρ, θέλει μου ζητήσει λογαριασμόν δια την τόση αγάπη που μου έδειξε κι εγώ τόσο αχάριστα του ανταποκρίθηκα. Τρίτον, ο σωτήρ θέλει μου ζητήσει λογαριασμόν για το αίμα όπου για μέ έχησε κι εγώ ως ένα ζώο άλογον τόσες φορές το εκαταπάτησα. μετά την μελέτη τούτων των τριών αληθιών, είπε με πόνο της καρδιάς σου τον έκτο ψαλμό του Δαβίδ ή καμιά άλλη κατανικτική ευχή. Η μέρα δεκάτη πέμπτη, περί της φανερώσεως της συνειδήσεως, στη μέλουσα κρίση. Πρώτον, από όλες τις αμαρτίες μου ουδεμία θέλει κρυφθεί τότε ή να σιωπηθεί. Αλλά όλε θέλουν φανερωθεί. Όλε θέλουν αναγνωστεί. Όλε θέλουν τα ακούσει. Και τι λογή σύγχυση και κατεσχήνη θέλει είναι τότε η δική μου. Δεύτερον, πόσα αμαρτία κρυφέ έχουν τότε να φανερωθούν τα οποία δε εγώ ο ίδιος ήξευρα, πόσε κακοί εσωτερικέ όπου δεν τις στοχάστηκα και ποια απόφαση έχω να πω τότε για αυτές. Τρίτον, ο Θεός θέλει βάλει τότε από το ένα μέρος της ευεργεσίας και χάριτες όπου μου έκανε, και από το άλλο μέρος της αμαρτίας μου και την κακή μεταχείριση που έκανα στα μυστήρια και στο άγιο του σώμα και αίμα, εις τις εμπνεύσει και τους φωτισμούς όπου μου έστειλε και εις όλες τις άλλες χάριτες και λοιπόν ποιος φόβος και ποια απελπισία έχουν να με περιβάλλουν τότε. Ερωτηματικό. Αναχώρησε σήμερον καν δυο λίγη ώρα εις ένα ήσυχο τόπο και εξέτασε καλά τη συνείδησή σου. Όχι μόνο για τα εσωτερικά πάθη, αλλά και για τις εξομολογήσεις όπου έκαμνες και όσες αμαρτίες έχεις ανεξομολόγητες, πήγαινε στο πνευματικό σου για να τις εξομολογηθείς και να διορθωθείς κατά πάντα. Ημέρα 16 περί του χωρισμού των δικαίων και των αμαρτωλών. Σε αυτή τη ζωή κατοικούν μαζί αθώοι και φταίχτες, δίκαιοι και αμαρτωλοί, και μετά το θάνατο ακόμη μαζί θάβονται, αλλά τότε θα χωριστούν από τους αγγέλους οι δίκαιοι από τους αμαρτωλούς και στη δεξιά θα είναι δίκαιοι και ίσως εκείνοι τους οποίους εγώ περιγελούσα εδώ στον κόσμο». Δεύτερον, στην αριστερή πλευρά η αμαρτωλή και ίσως εκείνη με τους οποίους εγώ αμάρτησα. Τρίτον, εγώ σε ποιο μέρος άραγε έχω να βρεθώ. Έχε βλάβη στου αγγέλους και μάλιστα στο φύλακά σου και παρακάλεσέ τον να σε χωρίσει εκείνη την ημέρα από τους αμαρτωλούς και να σε φέρει στα δεξιά του Χριστού. Και υποτάξου τώρα στις εμπνεύσει που σου δίνει για την αρετή. Η μέρα Περί της τελευταίας αποφάσεως Πρώτον, αφού χωριστούν οι αμαρτωλοί από τους δίκαιους, θα κάνει ο Χριστός την απόφαση, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, η οποία θα είναι για πάντα στέρεη και απαρασάλευτη. Δεύτερον, η απόφαση αυτή θα βαλθεί αμέσως στην πράξη. Τρίτον, η απόφαση η οποία θέλει να δοθεί μια φορά για πάντα, αιώνια κατάρα σ' όποιον αμάρτησε και δεν θέλει να μετανοήσει και να διορθωθεί, αιώνια ευλογία σ' όποιον δεν αμάρτησε ή μετά την αμαρτία μετανόησε και διορθώθηκε. Ταπεινό σου μπροστά στο Θεό. Μετάνιωσε και ζήτησε του συγχώρεση παρακαλώντας Τον να σε ελευθερώσει από την καταδίκη εκείνη. ημέρα 18η, περί της τιμής του Κυρίου. Πρώτον, τόσο αξίζει μια στιγμή του καιρού, όσο αξίζει όλος ο καιρός. Διότι μια ψυχή που θα στερηθεί το Θεό για την αμαρτία, σε μία μόνο στιγμή καιρού μπορεί να τον κερδίσει. Όθεν, εσύ πες τον εαυτό σου πόσο καλό μπορώ να κάνω σε αυτή την ημέρα και δεν το ενεργώ. Δεύτερον, αυτή η ημέρα περνά και πλέον δεν έρχεται. Τρίτον, για αυτή την ημέρα έχω να δώσω λογαριασμό και δεν νοιάζομαι. Έτσι θέλει είναι και για μια στιγμή της ζωής μου. Αλλή μόνο σε μένα αν μεταχειριστώ το τον καιρό για το κακό. Σήμερα στο χάσο να κάνεις κέρδος πνευματικό και να συνάξεις πολύ μισθό με το να κάνεις πολλά έργα θεάρεστα. Μεταχειρίσω όλες τις αιτίε των αρετών που μπορείς σε κάθε σου πράξη. Λόγου χάρη, στη Θεία Λειτουργία, Ποίησε πράξεις λατρείας, πίστεως ευχαριστίας, διαγάπη, δια υποταχή και τα όμοια. Η μέρα δεκάτη ανάτη περί της κολάσεως. Πρώτον, τι είναι η κόλαση? Είναι μια φυλακή ολοσκότος που ζουν οι κολασμένοι με αλυσίδες χωρίς ελπίδα ελευθερίας. Δεύτερον, είναι μια κατοικία όλη πύρ όπου πάντοτε ανάβει και ποτέ δεν σβήνεται. Τρίτον, είναι τόπος όλων των τιμωριών, που είναι πάντοτε όλες οι ποινές και που ποτέ δεν βρίσκεται καμιά ανάπαυση. Μετανόησε σήμερα για τις αμαρτίες σου, ενθυμούμενος τις τιμωρίες της κολάσεως, τις οποίες θα έπρεπε να δοκιμάσεις, αν δεν σπλεχνιζόταν εσένα ο Κύριος η μέρα περί της συστάσεως των κολαζομένων. Πρώτον, τι κάνουν στην κόλαση οι κολασμένοι, καταλαμβάνουν την άπειρη κακία της αμαρτίας, την οποία τώρα δεν ψηφούν. Δεύτερον, λαμβάνουν την πέδευση της αμαρτίας, την οποία δεν φροντίζουν τώρα. Τρίτον, καταρώνται την αιτία της αμαρτίας, την οποία τώρα δεν αποφεύγουν ο άθλια ζωή των κολλασμένων, οι οποίοι είναι καλύτερα να πήγαιναν στο μείον, παρά τώρα να είναι εκεί και να κολλάζονται. Απόφευγε κάθε αιτία που σε κάνει να πέσει στην αμαρτία. Πρόσφερε στο Θεό όλο το δικό σου θέλημα και υπόταξέ το στο δικό Του και παρακάλεσε το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο να σε λυτρώσουν από την αμαρτία η οποία είναι αιτία κολάσεως. Η μέρα 21η Περί του αβέβαιου της σωτηρίας Πρώτον Εγώ είμαι ένοχος κολάσεως επειδή αμάρτησα και δεν ξέρω βέβαια αν ο Θεός μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου Δεύτερον Μπορώ να πάω στην κόλαση αν δεν μετανοήσω και δεν ξέρω βέβαια αν μετανοήσω και αν αντισταθώ στις αιτίε της αμαρτίας Τρίτον Θέλω υπάγει στην κόλαση αν δεν αλλάξω ζωή και αν δεν κάνω καρπούς μετανιάς και δεν ξέρω βέβαια αν θα αλλάξω ζωή πριν πεθάνω. Αν μετά την εξομολόγηση από κακή μου έξι μεταπέσω στην εσωτερική συγκατάθεση και στην αμαρτία την οποία τόσες φορές έκανα τι θέλει είναι για μένα Κάνε λοιπόν μια στέρεα απόφαση να μην αμαρτήσεις ποτέ. Διορθώσε από εκείνη την αμαρτία την οποία, η οποία σου είναι εύκολη να την κάνεις και κλείνει η θέλησή σου. Γιατί αυτή σου κάνει πλέον αβέβαιη τη σωτηρία σου. Ημέρα 22. Περί του αριθμού των κολαζομένων. Πρώτον, είναι εύκολο να κολαστούμε, διότι η στράτα της κολάσεως είναι πολύ πλατιά και πολλοί πηγαίνουν σε αυτήν, καθώς λέει και ο Χριστός. Δεύτερον, είναι δύσκολο να σωθούμε διότι η θύρα του παραδείσου είναι πολύ στενή και λίγοι είναι εκείνοι που μπαίνουν δι' αυτής. Το λέει πάλι ο Χριστός. Τρίτον, από αρχής του κόσμου τώρα, περισσότεροι κολάστηκαν, όπως λένε οι πατέρες, και οι περισσότεροι ακόμα θα κολαστούν. Και λοιπόν, εγώ τώρα τι στοχάζομαι για τον εαυτό μου. Τρίτον, πρέπει να αγωνίζεσαι να μοιάζει με τους λίγους και εκλεκτούς, παρά με τους πολλούς και τους κατάκριτους. ημερα 23 23η περιεξομολογήσεως ενός κολασμένου. Πρώτον, κάθε κολασμένος έχει να λέει. Ο Θεός έκανε πολλά για να με σώσει. Τόσες ευεργεσίες της φύσεως και της χάριτος μου έκανε για να με υποχρεώσει να τον αγαπάω. Πόσες εμπνεύσει πόσους φωτισμούς, πόσα μυστήρια μου έδωσε για να με μεταφέρει στην οδό της σωτηρίας. Με παρηγόρησε με τόσες επαγγελίες, με φόβησε με τόσους φοβερισμούς. Με καρτέρισε τόσο καιρό στη μετάνοια, αλλά όλα ίσματιν έγιναν για τη σκληροκαρδία μου. Λοιπόν, δικαίως κολλάζομαι. Δεύτερον, εγώ μπορούσα με λίγο να σωθώ. Αν έχω απαρχή σε εκείνη την αιτία της αμαρτίας, αν έστεκα σταθερός σε εκείνη την απόφαση που έκανα να μην αμαρτήσω. Μια γενναία απόφαση, μια καθολική εξομολόγηση, μια συντριμμένη μετάνια, θα με έβαζαν στον ουρανό τρίτον. Θέλησα κι εγώ για ένα τίποτα να κολλαστώ. Για μια ειδονή μια στιγμής είμαι εδώ και δοκιμάζω αιώνιες τιμωρίες. Με τα μάτια ανοιχτά γκρεμίστηκα σε μια άβυσο από φλόγε και τούτο με δικαιοσύνη. Σε ποινή των συμβουλών που μου έκαναν οι πνευματικοί και των ελεγμών της συνειδήσεώς μου, και της ευσπλαχνίας και υπομονή του Θεού, στα οποία όλα δεν θέλησα να επακούσω. Πρόφτασε να εξομολογηθείς όλες σου τις αμαρτίες και να με να καθώς πρέπει για να γλιτώσεις από εκείνη την ανοφελή εξομολόγηση και μετάνοια των κολλασμένων. Ημέρα μέρα 24η περί της αιωνίου κολάσεως. Η κόλαση είναι το να στερηθεί κάποιος το Θεό για πάντα. Δεύτερον, είναι το να καίγεται κάποιος μέσα στο πυρ για πάντα. Τρίτον, είναι το να απελπίζεται κάποιος για πάντα χωρίς θεραπεία. Ο τι φοβερό είναι τούτο το πάντοτε, τι ανυπόφορη είναι αυτή η ονειώτης. Ευχαρίστησε τώρα τον Κύριο που σε και σε και σου έδωσε καιρό μετανοίας και παρακάλεσε τον να σου εντυπώσει στη θύμηση αυτή την αιωνιότητα της κολάσεως, γιατί αυτή είναι μόνη αρκετή να σε σοφρονήσει. Ημέρα 25η Περί αναβολής του καιρού Πρώτον Αμάρτησα λοιπόν, η κόλαση, η μετάνοια. Και αμαρτάνω ακόμα. Αμαρτάνω ακόμα. Και ζω ευχαριστημένος με την ελπίδα πως έχω να μετανοήσω. Α, ποιος με βεβαιώνει ότι έχω να πετύχω. Ποιος με βεβαιώνει πως έχω καιρό να μετανοήσω. Δεύτερον, και αν λάβω καιρό, άραγε θα έχω τον τρόπο καθώς πρέπει να μετανοήσω. Τρίτον, κι αν μετανοήσω, ποιος ξέρει αν ξαναπέσω πάλι στην αμαρτία. Στο χάσου πως ο Θεός σου δίνει τον καιρό για να μεταχειριστείς, τον μεταχειριστείς για τη δόξα του και για τη σωτηρία της ψυχής σου. Και μη χάνεις από αυτόν ούτε μία ώρα. Η μέρα 26 περί του Παραδείσου Μπαίνοντας στον Παράδεισο, θα έχω αμέσως όλα τα αγαθά χωρίς κανένα κακό. Θα χαίρομαι χωρίς καμιά ενόχληση. Ο πόσο μεγάλη θέλει είναι η παρησία μου, η χαρά μου και η εφροσύνη μου. Δεύτερον, όλα τα καλά θα έχω τότε και θα χαίρομαι με τη συντροφιά του Ιησού μου, της υπεραγίας Θεοτόκου των Αγγέλων και των Αγίων. Και τι ένδοξα και συντροφιά που θέλει είναι η δική μου. Τρίτον, θα χαίρομαι αιωνίως χωρίς κίνδυνο να χάσω ποτέ μια τέτοια χαρά και αυτή είναι χαρά ανεκδίγητη. Σε κάθε σου λύπη και χαρά λέγε Παράδισε, παράδισε. πότε θα σε απολαύσω» και η σύγκριση του παραδείσου θέλεις μάθει να καταφρονείς όλα τα αγαθά της γης και να υπομένεις θεληματικός όλες τις δυστυχίες και τα πάθη.